Τον κύριο Λεχουρίτη τον έχουμε, τον πρόεδρο του Ίνκα, να τον βάλουμε και αυτόν στην παρέα μας. Βεβαίως. Γιατί πάντως, τα θέματα της ακρίβειας παραμένουν, έτσι. Για να τον δούμε όλους. Παναγιώτη, καλημέρα στον κύριο Λεχουρίτη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Τώρα πώς αντιδρούν οι τηλεθεατές. Mm-hmm. Σχετικά λέει με το δημοσίευμα για την αλλαγή θερμοσύμφωνα και εξοικονομώ. Πέστε τους βρε παιδιά να αλλάξουμε και ηλιακού. 40 χρόνια τον έχω και δεν δουλεύει. Για να τον αλλάξω δεν βαστάει η τσέπη μου. Οι αγωνίες των τηλεθεατών. Βέβαια. Τα άλλα που λέτε για την κριτική στους πολιτικούς θα τα απαντήσουμε λίγο αργότερα, γιατί τώρα έχουμε ρεπορτάζ. Μην χάνουμε χρόνο. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Σπύρο, από πού ξεκινάμε, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Τσούνη. Ναι, νομίζω να ξεκινήσουμε από τον κύριο Τσούνη, διότι εχθές είχαμε μια συζήτηση για τα θέματα της σημερινής εκπομπής και αυτό το οποίο προκύπτει, κύριε εκπρόσωπη του ΕΦΚΑ, είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα στόκ συντάξεων περίπου 19.000. Στον αριθμό, οι οποίες αφορούν κυρίως τις βασικές, τις κύριες συντάξεις. Σωστά. Και τα στοιχεία αυτά μέχρι πότε είναι. Σωστά. Λοιπόν, θυμάστε στο παρελθόν ότι το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων απασχολούσε όλη την ελληνική κοινωνία και εσάς με τις εκπομπές σας. Ήταν πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Θυμίζω ότι πριν 5 χρόνια το στόκ των συντάξεων ήταν πάνω από 800.000. Πλέον δεν είμαστε εκεί. Πλέον αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κάτω τώρα από τις 19.000 οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις, οι ληξιπρόθεσμες δηλαδή κύριες συντάξεις. Έχουμε μία μείωση από το 2023 έως σήμερα της τάξης του 40%, άρα έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά. Είναι οι κύριες και οι επικουρικές οι οποίες λιμνάζουν, δηλαδή 19.000 στις κύριες και 35.000 στις επικουρικές. Τα στοιχεία αυτά είναι μέχρι την άνοιξη φυσικά και κάθε μήνα πόσες συνταξιούχοι υποβάλλουν αίτηση. Περίπου 16.800 συνταξιούχοι. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τον Ιούνιο έχουμε 16.000 συνταξιούχους που περιμένουν, άλλη τόση τον Ιούλιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Εδώ να εξηγήσουμε, κύριε Φρεμεντίτη, και στους τηλεθεατές το εξής, ότι το στόκ των συντάξεων, αυτές οι 19.000, δεν είναι ένα στόκ που παραμένει πάνω στο τραπέζι. Κάποιες συντάξεις εκδίδονται, καθαρίζονται όπως λέγεται, και κάποιες εισέρχονται στο σύστημα. Άρα υπάρχει μια ροή. Έχουμε έναν αριθμό περίπου πόσους καθαρίζονται το μήνα. Θα σας πω, καθαρίζονται όλες ή όσες εισέρχονται, δηλαδή ίσως αριθμός με όσες εισέρχονται, συν κάτι παραπάνω. Γι' αυτό έχουμε και μείωση όλη τη χρονιά, ροκανίζεται δηλαδή το στόκ. Και όσον αφορά στις επικουρικές, έχουμε μία μείωση της τάξης του 22% από τον Αύγουστο του 23 μέχρι τον Αύγουστο του 24. Δηλαδή, μέχρι πριν λίγο καιρό, μειώθηκαν περίπου κατά 11.000 οι επικουρικές. Νομίζω, Σπύρο και Χρύσα, ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσετε. Βεβαίως. Και βεβαίως οι τηλεθεατές, πόσοι μέχρι σήμερα έχουν αιτηθεί να πάρουν σύνταξη αυτή τη χρονιά που συζητάμε και πώς αναμένουμε να βλέπουμε το νούμερο εδώ. Είναι, νομίζω, αρκετά σημαντικό το νούμερο αυτό. Είναι 135.000. Ωστόσο, εδώ να πω ότι η φετινή χρονιά. Αυτός ο αριθμός είναι ένας αριθμός ανθρώπων, προσώπων ιδιωτικού δημόσιου τομέα, 135.000, οι οποίοι πήραν σύνταξη μέχρι σήμερα, έχουν αιτηθεί να πάρουν σύνταξη μέχρι σήμερα. Και υπολογίζουμε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα ξεπεράσει 200.000. Θα ξεπεράσει οριακά τις 200.000. Οι υπολογισμοί είναι περίπου 202.000. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ξεπεράσει αυτό το νούμερο. Οι χρονιές ρεκόρ είναι το 21 και το 22 που έχουμε ξεπεράσει τις 210.000. Αν θυμάμαι καλά, 211-212.000 ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ να πω ότι αυτό έχει και μια παραδοξότητα. Το ότι δεν θα ξεπεράσουμε λοιπόν τις 210.000, γιατί πλέον είναι ευνοϊκός ο νόμος για τους συνταξιούχους που επιθυμούν να εργαστούν. Δηλαδή ο νόμος 5078 του 23. Ουσιαστικά δεν περικόπτει την σύνταξη των συνταξιούχων όταν επιθυμούν να εργαστούν. Τώρα, βέβαια, αυτός ο νόμος δείχνει και κάτι άλλο, νομίζω. Δεν ξέρω αν θέλει να το σχολιάσουν οι καλεσμένοι μας. Ότι ένας ο οποίος είναι συνταξιούχος δεν μπορεί να ζήσει με τα χρήματά του και υποχρεώνεται να εργαστεί. Τι σου είναι, ότι εσύ τη διευθύνσεις, βλέπεις. Εδώ είμαστε. Ας ακολουθούμε. Όχι, πιστά σε ακολουθούμε. Αλλά τι, δεν ξέρω αν θέλω. Εδώ, δώσ' το. Δώσ' το. Λέω λοιπόν. Απλά, κύριε Φρεμεντίτη, διορθώνει την περικοπή, έτσι. Δηλαδή, υπήρχε μια περικοπή στους συνταξιούχους 30% εφόσον έκαναν την επιλογή να εργαστούν, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί, καταργήθηκε η περικοπή. Άρα πλέον παίρνουν στο 100% τη σύνταξή τους. Αυτή είναι η λογική του 5078-23. Ναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται να εργαστούν και όλες δεν τα βγάζουν πέρα με τη σύνταξη. Δεν αναγκάζονται, αν επιθυμεί, έτσι δεν είναι υποχρεωτικό. Σε εισαγωγικά το αναγκάζονται, διότι δεν τα βγάζουν πέρα. Αυτό εννοώ, κύριε Τσούνη. Να κάνω μία σημείωση για το θέμα του ΕΦΚΑ. Οι στρατιωτικοί που φεύγουν και παίρνουν σύνταξη, μέχρι να πάρουν την σύνταξή τους, περνάνε 3-4 μήνες. Σε αυτό το διάστημα δεν έχουν ούτε τρίμηνες αποδοχές, ούτε να πάρουν προσωρινή σύνταξη. Άρα αυτοί οι άνθρωποι μένουν χωρίς να είναι ένα ευρώ για 3-4 μήνες και τα υποχρεώσεις τρέχουν.
Όπως και όλοι οι δεξιούχοι. Εδώ να πούμε ότι. Αυτό είναι μοσάδικο, γιατί υπάρχει νόμος που το λέει αυτό και δεν εφαρμόζεται. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί ασχολείστε και με τα θέματα του ΙΕΦΚΑ, ότι οι συντάξεις, ειδικά στις ένοπλες δυνάμεις, αποδίδονται και λίγο γρηγορότερα, επειδή έχουν βάλει και πλάτη ένοπλες δυνάμεις. Έχουμε βέβαια, προσωπικό εκεί πέρα που έχουμε τεθεί και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Γι' αυτό το ανέφερα. Αλλά δυστυχώς όμως για 3-4 μήνες μένουν χωρίς να παίρνουν ένα ευρώ. Οι υποχρεώσεις όμως τρέχουν, τα δάνεια τρέχουν. Σωστά. Άρα τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Υπάρχουν οι 3 μήνες αποδοχές ή να παίρνουν προσωρινή σύνταξη μέχρι να βγει και η τελική σύνταξη. Αυτό πρέπει να λυθεί άμεσα. Τώρα